Στις νίκες επέστρεψε η Καβάλα μετά τα αρνητικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Άγγελου Διγκόζη κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 της ΑΕ Ποντίων Βατολάκου στο Ανθή Καραγιάννη στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της 3ης Εθνικής του πρώτου ομίλου. Το γκολ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα έχασαν σημαντικές ευκαιρίες, σημείωσε στο 35 ο Παβίσεβιτς. Μπάτζιος. Μπαντάνης και πάλι από δεξιά. Και πάλι αποφεύγει τον Χαλαζονίτη. Σέντρα και φαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 από τον Μάρκο Παβίσεβιτς. Βγήκε η σέντρα από τον Μπαντάνη, πέρασε από τους αμυντικούς της ΑΕ Ποντίων. Ανενόχλητος ο Παβίσεβιτς έπιασε την κεφαλιά, νίκησε τον νομικό και άνοιξε το σκορ. 1-0 λοιπόν για τον ΑΟΚ με το τέρμα του Παβίσεβιτς στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα και αποκλεισμό της ομάδας στο κύπελο, έπρεπε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Παίζαμε με την τελευταία ομάδα της βαθμολογίας. Παρόλα αυτά όμως γνωρίζαμε και ξέραμε ότι παίζουν παιδιά που έχουν διάθεση, έχουν όρεξη, έχουν πάθος και μαχητικότητα. Νομίζω το έδειξε και σήμερα η ομάδα της ΑΕΠ και ευτυχώς βάλαμε ένα γκολ, κερδίσαμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Είδαν τον αντίπαλο πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα είναι οι τόσες πολλές χαμένες ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι από αυτά που λέμε στο ποδόσφαιρο, δεν χάνονται και όμως χάνονται. Εύχομαι και πιστεύω αυτή η νίκη να μας βοηθήσει ψυχολογικά και να κοιτάξουμε να κλείσουμε τις πληγές σαν ομάδα που έχουμε από την αρχή του καλοκαιριού. Ωστόσο, μάλλον η είδηση προέκυψε μία ώρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, όταν η Διοικούσα Επιτροπή του ΑΟΚ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον μέχρι πρότινος αρχηγό της, Χάρη Παπά. Δεν ήταν ξαφνικό για σας, απλά έχουμε πει ότι ποδοσφαιριστές που δεν βοηθάνε την ομάδα για αγωνιστικούς λόγους δεν θα βρίσκονται μετά τον Ιανουάριο στην ομάδα. Ζητάμε από όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα πραγματικά σε αυτή την πόλη να δείξουν υπομονή και αγάπη και να αγκαλιάσουν την ομάδα που για τρίτη χρονιά η ομάδα είναι δυστυχώς 13 βαθμούς πίσω. Εύχομαι και πιστεύω και με τις κινήσεις που θα γίνουν τον Ιανουάριο, γιατί η ομάδα έχει μείνει πλέον με 19-20 παίκτες, αν δεν κάνω λάθος. Τουλάχιστον να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο, όπως είδατε και σήμερα. Κάτι που δεν κάναμε με τον Αλμοπό Αριδέας εκτός και στο πρώτο ημίχρονο εδώ. Να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο και να τελειώσουμε το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια. Ήρθαμε σήμερα εδώ στην Καβάλα να δώσουμε ένα μάτς. Και θέλαμε να το ευχαριστηθούμε, γιατί δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα θα δοθεί η ευκαιρία στην ομάδα της ΑΕΠ να έρθει να παίξει στην πόλη της Καβάλας με τον ΑΟΚ. Είναι από τα παιχνίδια που στα σύμπλην που έχουμε από εδώ και πέρα για τα παιχνίδια ήταν στα χαμένα θεωρητικά. Από εκεί και πέρα δεν ήρθαμε να χάσουμε, ήρθαμε να παλέψουμε. Φυσικά το αποτέλεσμα είναι δίκαιο 100%, δεν δικαιούμαστε τίποτα παραπάνω από αυτό το αποτέλεσμα. Δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Εκτός μια φάση πέναλτι που εγώ μπορώ να πω και να το δίνε και να το βάζαμε, πάλι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για μας. Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Η ομάδα της Καβάλας δεν την έχω ξαναδεί, αλλά στο πρώτο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακή. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ρίξαν ρυθμούς, αλλά πολύ καλή ομάδα. Για μας η συνέχεια είναι δύσκολη. Όσο άλλες ομάδες χάνουν, όπως μην είπατε, έχασε ο Ρδαϊκός, ελπίζουμε και παλεύουμε.